Καταρχήν, πριν αρχίσω, θα σας πω κάποια λόγια για αυτό το έργο. Νομίζω αρκετές και αρκετοί από εσάς το γνωρίζετε. Προτού όμως μιλήσω γι' αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ζέφη Δημαδάμα. Είναι η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε να παραστεί διαδικτυακά σε αυτή την εκδήλωση, εκδηλώνοντας και το ενδιαφέρον της έτσι, και την αγωνία της για αυτό το θέμα το οποίο θα μιλήσουμε. Η κυρία Δημαδάμα είναι, νομίζω, μια από εμάς, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι ειδικό διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, οπότε γνωρίζει πάρα πολύ καλά το χώρο αυτό. Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξήνου Πόντου και έχει μια μεγάλη εμπειρία και παρουσία σε διεθνή φόρουμ και σε διεθνείς οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και με θέματα που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πολλά ακόμη που θα μπορούσα να πω για το βιογραφικό της κυρίας Δημαδάμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει είναι να την αφήσουμε να κάνει έναν χαιρετισμό. Σας Εντάξει, καλωσορίζουμε, κυρία Δημαδάμα. καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Αναγνώστου για την εισαγωγή. Αισθάνομαι μία από εσάς, είμαι μία από εσάς. Είμαστε όλες μαζί. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς κοινούς αγώνες εκτός από το κοινό μας πεδίο του Πανεπιστημίου για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και χαίρομαι που θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και να λύσουμε και να επιτύχουμε ορισμένα από τα σοβαρότατα ζητήματα που σχετίζονται και με τα θέματα ισότητας και με το δίκτυο των επιτροπών στα πανεπιστήμια, αλλά και ευρύτερα θα ήθελα να δούμε τη δυνατότητα διασυνδέσεων συνεργειών, να το πω καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Να πω και μία κουβέντα για το ΕΛΙΑΜΕ, που θεωρώ ότι αποτελεί έτσι ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα στην προσπάθεια που κάνουμε. Έχουμε συνεργαστεί και παλαιότερα με το Διεθνές Κέντρο για τη Μαύρη Θάλασσα στα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Οπότε υπάρχει έτσι, κυρία Αναγνώστου, μία προηγούμενη εμπειρία. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που σήμερα ξεκινάμε μαζί. Παραμένω εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί σε σχέση με το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, τις επιτροπές, αλλά και με θέματα που ανακύπτουν γενικότερα, με τις συνέργειες, με τα θέματα που τα πανεπιστήμια μας αντιμετωπίζουν, τα οποία βεβαίως μπορούμε να τα δούμε και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με άλλα υπουργεία που στην πορεία νομίζω ότι θα ανακύψουν, θα προκύψουν. Εγώ να πω ότι η νέα Γενική Γραμματεία είναι Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι στα ζητήματα που σχετίζονται και με τα δικαιώματα ευρύτερα. Και πρέπει να δούμε για μία ακόμη φορά την έμφυλη βία, τα θέματα ισότητας και μέσα στα ΕΗ. Έχουμε όλες μας και όλη μας εμπειρία ότι και τα ΕΗ, όπως είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, έχουν και αυτά πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία πολλές φορές κρύβονται, μπαίνουν και κάτω από τον ευρύτερο έτσι, μανδύα του ότι είναι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, υπάρχει παιδεία, υπάρχουν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση, να αναδείξουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους και όσες δρούν στο Πανεπιστήμιο. Είναι τα φοιτητές, οι φοιτήτριές μας, είναι τα μέλη ΔΕΠ, είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι, που πραγματικά αντιμετωπίζουν αρκετά ζητήματα και από την προσωπική μου εμπειρία. Και οι επιτροπές ισότητας είναι μία διέξοδος. Είναι ένας τρόπος, ένα μέσο να μιλήσουν, να εκφραστούν, αλλά και οι ίδιες οι επιτροπές να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο με τα σχέδια δράσης, που είναι πολύ κρίσιμη η χρηματοδότησή τους κατά τη γνώμη μου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχθούν περισσότερο στη ζωή, στον πυρήνα του ίδιου του Πανεπιστημίου, πως έχουν ένα ζωτικό καθοριστικό ρόλο, δυνατό, δυναμικό, ώστε να δούμε συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν. Η υλοποίηση ενός προγράμματος σαν αυτό που τρέχει σήμερα και είμαι εδώ μαζί σας και θα προσπαθήσω να το παρακολουθήσω όσο περισσότερο μπορώ,
Είναι πολύ σημαντικό με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εδώ που γίνεται σήμερα και το ξεκίνημα μιας δεύτερης, που τη θεωρώ εξίσου σημαντική και για την καταγραφή, για να υπάρχει μια εικόνα, αλλά και για τους δείκτες, που πολύ ειδικότεροι από εμάς και ειδικότερες από εμένα, που είμαι οικονομολόγος και ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά και την ανάπτυξη, θα μας δώσουν και θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια επιστημονική εικόνα για το τι συμβαίνει, για το πώς προχωρούμε, για το τι συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιό μας, είναι πάρα πολύ κρίσιμη και θα ήθελα να έχουμε έτσι και συνεργασία και ενημέρωση και να δούμε τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης αυτών. Οι συνέργειες με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ήθελα να είναι δυνατές. Δεν ξεκινάω ξαφνικά χωρίς να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πολυετές έργο στη Γενική Γραμματεία και πάρα πολλή δουλειά από οργανώσεις, από τα πανεπιστήμια, από όλες εσάς, από όλους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Θέλω να υπογραμμίσω λοιπόν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα αυτού του project που τρέχει, για να δούμε πώς ακριβώς θα ενσωματώσουμε όλα αυτά που θα πάρουμε, που θα έχουμε ως input στα σχέδια δράσης για την ισότητα. Να υπογραμμίσω μία ακόμη φορά ότι πάντα η ιεραρχία, η εξουσία, ο ανταγωνισμός που υπάρχει και στο Πανεπιστήμιο πραγματικά δημιουργούν θύματα και θύτες. Εμείς θα είμαστε δίπλα στα θύματα. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορούν να μιλήσουν και υπάρχουν πολλές σκέψεις και από εμάς για το πώς μπορεί η ισότητα, οι επιτροπές ισότητας στον ΑΕΗ να παίξουν και ένα πιο διαδραστικό και δυναμικό ρόλο, να αναβαθμιστούν, συσσαγωγικά το λέω, ακόμη περισσότερο. Και να πω κλείνοντας, γιατί δεν ήθελα να ακούσω περισσότερο και απλά να πω να κάνω ένα καλωσόρισμα, ότι ακόμα και σήμερα η γυναική αυτονομία δυστυχώς τρομάζει πολλούς. Η κατάκτηση της γνώσης, το να μπορούμε να έχουμε την ανεξαρτησία μας, το μπορεί να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, είναι κάτι που πραγματικά στην πατριαρχική κοινωνία και που ζούμε συνεχίζει να είναι ταμπού, συνεχίζει να υπάρχουν πολλά στερεότυπα που και στην επαγγελματική μας ζωή να μας θέλουν τελείως διαφορετικές. Είμαστε λοιπόν εδώ για να δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα είναι εδώ, θα είναι δίπλα σας και πραγματικά για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να γίνουν πολλά πολλά ακόμα που σχετίζονται πρωτίστως που είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τα σχέδια δράσης και τις επιτροπές, αλλά κατά την άποψή μου και με πολλά άλλα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημαδάμα, για την, την καταρχάς έτσι, μια θετική στάση που έχετε απέναντι στο θέμα αυτό. Συμμερίζεστε, κατανοείτε και συμμερίζεστε όλο το ζήτημα, γιατί είναι κάτι που δεν το κατανοούν και δεν το συμμερίζουν απαραίτητα όλοι οι οποίοι βρίσκονται σε μια θέση ευθύνης όπως εσείς. Κρατάω αυτό που είπατε, έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις επιτροπές ισότητας των φύλων και στα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων. Υπάρχει αυτή η σχέση και εξ αρχής. Και επίσης κρατάω το ότι επισημάνατε κι εσείς τη σημασία που έχουν οι δείκτες και η καταγραφή και η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης και των έμφυλων ανισοτήτων μέσα από από αυτή την προσέγγιση, μέσα από μια τεκμηριωμένη προσέγγιση. Θα προχωρήσω να κάνω κι εγώ μια μικρή παρουσίαση. Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο. Θα χαρούμε πολύ να παραμείνετε στην εκδήλωση αυτή όσο μπορείτε. Φυσικά, όταν θα χρειαστεί, μπορείτε να αποσυνδεθείτε. Να ανεβάσω. Για περίπου μια ώρα νομίζω ότι θα τα καταφέρω και θα είμαι μαζί σας. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν βλέπετε μία παρουσίαση που έχω ανεβάσει. Ναι. Αλεξία, εσύ θα μου πεις. Βλέπουμε μια χαρά, τέλεια. Και είναι. Αναφέρθηκα ήδη στο έργο Gendred, ο τίτλος του. Νομίζω αρκετοί και αρκετές από εσάς γνωρίζετε για το έργο αυτό, γιατί έχετε συμμετάσχει σε κάποια από τις εκδηλώσεις μας. Ξεκίνησε
πριν από 1,5 περίπου χρόνο, το Μάρτιο του 2022, έχει κλείσει μία πρώτη φάση του έργου, έχει ολοκληρωθεί και έχουμε και μία δεύτερη φάση του έργου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2024. Το αντικείμενο του έργου είναι τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων, τα οποία βασικός σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει την υλοποίησή τους στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Active Citizens Fund, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και τα EEA Grants, και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την ενεργή υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια του έργου και για την υποστήριξή τους στις επιπρόσθετες δράσεις τις οποίες θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Ο στόχος του έργου Gendred είναι να προάγει την ικανότητα των ελληνικών πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων να αντιμετωπίσουν τις έμφυλες ανισότητες, λειτουργώντας υποστηρικτικά μέσα από κάποιες δράσεις, στο να μεταφέρει τεχνογνωσία και για το πώς υλοποιούμε τα σχέδια αυτά και μέσα από ανταλλαγή ιδεών, καλών πρακτικών που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να μιλήσω λεπτομερώς για τα σχέδια δράσης. Νομίζω ότι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς γνωρίζετε τι είναι τα σχέδια δράσης. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκδηλώσεις πολύ για αυτά. Απλά βάζω αυτή την διαφάνεια εδώ ως μια περίληψη. Η αφετηρία των σχεδίων δράσης για την ελληνική, στην περίπτωση της Ελλάδας τουλάχιστον, ήταν η καινούργια πολιτική, μάλλον δεν είναι καινούργια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το καινούργιο στον ορίζοντα Ευρώπη το 2021 ήταν η προϋπόθεση, ο όρος, ότι για να λάβουν χρηματοδότηση τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα από το πρόγραμμα αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων, τα οποία να είναι επίσημα, να έχουν εγκριθεί από τα ιδρύματα αυτά. Αυτό υπήρξε ένας καταλυτικός παράγοντας στην περίπτωση της Ελλάδας για να ξεκινήσει και η διαδικασία διαμόρφωσής τους και υλοποίησής τους και στη χώρα μας. Εδώ έτσι βλέπετε μια περιγραφή του τομείς παρέμβασης που στα οποία στους οποίους διαμορφώνουν δράσεις τα σχέδια αυτά. Φυσικά και άλλες θεματικές μπορεί να ενταχθούν σε αυτά. Τώρα, δύο λόγια, μιλάμε για τις έμφυλες ανισότητες. Έχουμε μιλήσει σε πολλές εκδηλώσεις, έτσι, σε πολλές συζητήσεις, σε πολλές συνεδριάσεις των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις εκθέσεις που βγάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναδιετία, τα She Figures, και στην Ελλάδα πια έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων στοιχείων, παρότι δεν είναι τόσο συστηματική, μέσα από την διαμόρφωση των σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων. Έτσι υπάρχουν κάποια βασικά δεδομένα τα οποία είναι αδιάσητα για το ότι ναι, υπάρχουν ανισότητες και είναι έμφυλες αυτές οι ανισότητες. Έτσι, το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε της γυάλινης οροφής, της πυραμίδας, της ψαλίδας που ανοίγει, έτσι όσο περισσότερο ανεβαίνουμε στις βαθμίδες τις ερευνητικές και τις πανεπιστημιακές, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός των γυναικών που προχωράνε σε αυτές. Έτσι έχουμε, είναι και πολλά άλλα τα στοιχεία. Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία η οποία δείχνει το λεγόμενο το κενό παραγωγικότητας που συναντάμε στις ερευνήτριες και στις γυναίκες πανεπιστημιακές.
και στις δημοσιεύσεις και στην υποβολή των ερευνητικών προτάσεων. Επίσης, η μεγάλη υποεκπροσώπησή τους σε θέσεις ευθύνης και σε θέσεις όπου λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για τα θέματα της έρευνας, στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά συμβούλια, στις επιτροπές και ούτω καθεξής. Με δεδομένο, επομένως, με δεδομένο αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν αυτές οι ανισότητες, έτσι προχωράμε και έχουμε προχωρήσει και στην διαμόρφωση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων από το 2020 και μετά, μέσα στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη. Το σύνολο των 24 δημοσίων ΑΕΗ και πολλά από τα 14 δημόσια ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα καταρχήν δημιούργησαν επιτροπές ισότητας των φύλων και διαμόρφωσαν σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων, τα οποία υπάρχουν στις ιστοσελίδες τους και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Πολύ σημαντικό ρόλο εδώ έπαιξαν οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων, που έχουν μετονομαστεί τώρα σε Επιτροπές Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο έχουν παίξει τα δίκτυα των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τις επικεφαλής των δικτύων αυτών, την κυρία Κογκίδου και την κυρία Κλάπα, που θα συμμετέχουν στη συζήτησή μας σήμερα, όπως επίσης και η Ελληνική Ένωση Γυναικών Πανεπιστημιακών, που έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ στο θέμα αυτό, και θα έχουμε και την κυρία Στρατηγάκη, την κυρία Μαρία Στρατηγάκη, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΛΕΓΥΠ. Να σας πω πολύ, πολύ γρήγορα κάποια πράγματα που έχουμε κάνει στο έργο αυτό. Ο βασικός κορμός των δράσεών μας ήταν τα σεμινάρια, οι δράσεις επιμόρφωσης προς το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, προς μέλη των Επιτροπών Ισότητας, προς μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και τεχνικού προσωπικού και γενικότερα προς μέλη της ερευνητικής και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Είχαμε 4 τέτοια σεμινάρια, τα οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 200 άτομα, έτσι, μοναδικά άτομα, ας το πούμε, συνολικά. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα σεμινάρια αυτά. Γίνανε πολλές παρουσιάσεις, ανταλλάχθηκαν ιδέες, καλές πρακτικές, έτσι πολλές συζητήσεις. Ένα δεύτερο προϊόν, ας το πούμε, του έργου αυτού, είναι το εγχειρίδιο, το οποίο είναι έτοιμο. Ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει την μεθοδολογία του πώς φτιάχνουμε και υλοποιούμε σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων μέσα από μία αναστοχαστική προσέγγιση, έτσι όπως την περιγράφουμε. Είναι έτοιμο αυτό το εγχειρίδιο και θα είναι διαθέσιμο για όλους και όλες, έτσι, όλα τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα που μπορούν να το βρουν χρήσιμο. Ένα δεύτερο, μάλλον ένα τρίτο προϊόν αυτού του έργου, είναι ένα κείμενο πολιτικής, ένα κείμενο με προτάσεις πολιτικής για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης. Θα αναφερθώ επιγραμματικά στις προτάσεις αυτές στο τέλος της σημερινής μου παρουσίασης. Οι προτάσεις οι οποίες συζητήθηκαν και στα σεμινάρια του έργου, αλλά και σε πολλές συναντήσεις που είχαμε με τα δίκτυα των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων και σε άλλες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει για το θέμα αυτό. Επίσης, είναι διαθέσιμο αυτό και νομίζω ότι το έχουμε στείλει και μαζί με την πρόσκληση για την εκδήλωση αυτή. Επίσης, πολύ σύντομα, όπως ανέφερα και στην αρχή, εδώ πέρα ένα άσχημο
λάθος στη δακτυλογράφηση. Στους επόμενους μήνες θα κάνουμε μία σειρά από πρόσθετες δράσεις με το έργο αυτό. Πρώτον, μία έρευνα για να δούμε πώς έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται τα σχέδια δράσης στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Είναι ένας τομέας έρευνας. Ναι, μάλλον έχει κάποιος ανοιχτό το μικρόφωνο. Πώς υλοποιούνται, εάν υλοποιούνται τα σχέδια δράσης στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, τις προοπτικές και τα εμπόδια που συναντώνται. Μία έρευνα που θα ξεκινήσει άμεσα. Η δεύτερη δράση είναι δράση για να διαμορφώσουμε δείκτες για την ισότητα των φύλων, δείκτες οι οποίοι θα είναι προσαρμοσμένοι στο ελληνικό σύστημα, στη δομή των ελληνικών ΑΕΗ και των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Και αυτή η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία και με τα δίκτυα των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων, των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων. Και στο τέλος αυτής της δράσης ευελπιστούμε ότι θα έχουμε έτσι μια δέσμη δικτών που θα μπορούμε να τους εφαρμόσουμε για να παρακολουθήσουμε τις έμφυλες ανισότητες στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Και τρίτον, θα έχουμε στις αρχές του 2024 θα διοργανώσουμε μια εκδήλωση για την συμπεριληπτικότητα. Έτσι, αυτή η έννοια του inclusiveness, του diversity, που είναι δύσκολο να την μεταφράσουμε, να βρούμε μια ελληνική λέξη για αυτή, είναι μια έννοια η οποία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο πολιτικής, την πολιτική που διαμορφώνει, όλο ένα και περισσότερο την συσχετίζει με τα θέματα των έμφυλων ανισοτήτων. Αυτά για τις πρόσθετες δράσεις. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες από τις προτάσεις πολιτικής, ότι τι κάνουμε από εδώ και στο εξής. Έτσι, σε αυτή τη φάση έχουμε όρημα και επεξεργασμένα σχέδια δράσης, τα οποία έχουν γίνει με πάρα πολύ έτσι, κόπο, με πάρα πολλές ανθρωπόρες, και μέσα στην και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή έτσι παραμένουν ακόμη στα χαρτιά. Ελπίζουμε ότι δεν θα παραμείνουν εκεί. Βασικός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει υποστηρικτική δομή και οι πόροι για να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. Να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους. Μια απαραίτητη προϋπόθεση, έτσι είναι η πρώτη πρόταση πολιτικής η οποία έχει συζητηθεί και όχι μόνο έχει συζητηθεί, αλλά κάποια πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει στη δημιουργία αυτών των μονάδων ισότητας στα ΑΕΗ και στα ερευνητικά κέντρα. Έτσι, η ύπαρξη μονάδων ισότητας, είτε την λέμε παρατηρητήριο, είτε γραφείο ισότητας, όποιο όνομα και να έχει, η ύπαρξή της είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα σχέδια δράσης. Και μπορείτε να δείτε εδώ και μία σειρά από άλλες προτάσεις πολιτικής. Καμιά από αυτές δεν είναι καινοτόμα ή πρωτότυποι. Έτσι, είναι προτάσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί εκτενώς. Φυσικά η διάθεση των πόρων, μέτρα για την ισόρροπη εκπροσώπηση, πολύ περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν εκεί, συλλογή στοιχείων σε επίπεδο ιδρύματος και σε εθνικό επίπεδο, με βάση το φύλο και με μια διαθεματική προσέγγιση. Προχωρώ επί τροχάδιν, όλα αυτά τα αναλύω και στο κείμενο πολιτικής που σας ανέφερα στην αρχή. Φυσικά, πολύ ευπρόσδεκτη είναι η συνεργασία, μια συνεχή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι, όπως έχουμε κάποιες συνεργασίες και με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας,
Έτσι, όλες αυτές οι συνεργασίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να προχωρήσουμε στο πεδίο αυτό. Και έτσι και κάποιες άλλες προτάσεις που βλέπετε εκεί. Και με αυτό, έτσι να κλείσω αυτή την παρουσίαση και να θέσω έτσι κάποια ερωτήματα που θα μας βάλουν και στην επόμενη συζήτηση. Έτσι, πώς μπορεί να... πού προχωράμε, πώς προχωράμε από εδώ και πέρα, πώς θα πρέπει να στηρίξει η πολιτεία και το τι πρέπει να κάνουν και οι οργανώσεις και όσοι και όσες στο Πανεπιστήμιο και στα ερευνητικά Ινστιτούτα πιστεύουμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις έμφυλες ανισότητες. Έτσι, πώς μπορούμε να κερδίσουμε την υποστήριξη μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού των ιδρυμάτων μας, μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, αν θέλετε, ποιοι είναι τελικά οι βασικοί στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε με την υλοποίηση αυτών των επεξεργασμένων και όριμων σχεδίων δράσης. Έτσι, τελικά, τι προσδοκούμε από τα σχέδια αυτά. Αυτά κλείνω με όλα αυτά τα ερωτήματα και τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε στη συνέχεια με 4 καλεσμένες που έχουμε μαζί μας σήμερα. Ανέφερα ήδη τα ονόματά τους. Θα πω πολύ λίγα, θα επαναλάβω έτσι, ποιες είναι οι καλεσμένες μας. Πρώτη καλεσμένη είναι η Αγγελική Καζάνη. Είναι μεταδιδακτόρισσα ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι κοινωνιολόγος. Είναι η κυρία Μαρία Κλάπα μαζί μας, επικεφαλής του Εργαστηρίου Μεταβολικής, Μηχανικής και Βιολογίας Συστημάτων, διευθύντρια στο ΙΤΕ. Μπορείτε να με διορθώσετε. Μερικές φορές οι εξελίξεις προχωράνε πιο γρήγορα από αυτό που... Διευθύντρια ερευνών, έτσι, για να μην... Έτσι, δηλαδή, είμαι ερευνήτρια αλφα βαθμίδας, αυτό το αντίστοιχο. Ωραία. Ευχαριστώ. Η κυρία Κογκίδου, τη γνωρίζετε οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και επικεφαλής του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα Πανεπιστήμια. Ξέχασα να πω ότι και η κυρία Κλάπα είναι επικεφαλής του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας στα Ερευνητικά Κέντρα. Και έχουμε μαζί μας και την Μαρία Στρατηγάκη, καθηγήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της ΕΛΕΓΙΠ. Να ξεκινήσω με την κυρία Καζάνη, που έχετε έτσι μια μεγάλη εμπειρία ως ερευνήτρια, έχετε μια μεγάλη εμπειρία του πανεπιστημιακού χώρου στην Ελλάδα και έχετε εκπονήσει μια σειρά από έρευνες. Πιστεύετε ότι οι έμφυλες ανισότητες επηρεάζουν τη σταδιοδρομία μιας ερευνήτριας, είτε είναι σε ένα πανεπιστήμιο, είτε είναι σε ένα ερευνητικό κέντρο, στην Ελλάδα. Φυσικά, μπορείτε να μιλήσετε και μέσα από την προσωπική σας έτσι, εμπειρία. Πιστεύετε ότι τα σχέδια δράσης μπορούν να έχουν κάποιο αντίκτυπο? Καταρχήν, γνωρίζετε, έχετε έρθει σε... έχει τύχει να ακούσετε, να μιλήσετε για αυτά στο πανεπιστήμιο? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στη συζήτηση αυτή. Να κάνω απλά μια διόρθωση σε σχέση με το αντικείμενο μου, ότι έχω τελειώσει κοινωνική πολιτική και, και το γνωστικό αντικείμενο του διδακτορικού μου είναι κοινωνική στατιστική. Οπότε ουσιαστικά είμαι στατιστικός για κοινωνικές επιστήμες. Είπα και εγώ χρόνια ερευνήτρια στο Πάντιο, αλλά και σε κάποιους άλλους φορείς, όπως είναι το ΚΕΘΗ, όπου εκτός από αυτούς θα έλεγα ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι έτσι αρκετά ανδροκρατούμενοι. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι αρκετά συγκυριακό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είμαι κύρια ερευνήτρια σε ένα έργο που έχει αναλάβει το Πάντιο, με επιστημονικά υπεύθυνη την Πρίτανη του Παντίου, κυρία Κουλούρη, και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Το έργο αυτό αφορά στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στην παρακολούθηση δημοσίων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, σχετικά με το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και έχει ως στόχο να διερευνήσει περαιτέρω τη συμμετοχή των γυναικών στη δράση που αφορούσε την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους και νέες επιστήμονες και επιστημόνισσες κατόχους διδακτορικού. Το ερώτημα της έρευνας αυτής προέκυψε
Λόγω της συμμετοχής των γυναικών αυτών, συγκεκριμένα 43,9% στην ελόγω δράση, σε αντίθεση με κάποιες άλλες δράσεις του ΕΣΠΑ. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα γράφημα. Ένα λεπτάκι. Το βλέπετε. Ωραία. Όπως μπορείτε να δείτε, στη δράση υλοποίησης δακτορικής έρευνας, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 60% της συμμετοχής σε σχέση με τους άντρες. Όσον αφορά στο κομμάτι της μεταδακτορικής έρευνας, υπάρχει μια αρκετά καλή ισοτιμία, δηλαδή με 50,9%. Ως μέλη ερευνητικών ομάδων, οι γυναίκες αποτελούν το 48% περίπου. Ως προς την ακαδημαϊκή, την απόκτηση διδασκαλίας το 43,9% που είναι και αυτή η δράση που μας ενδιαφέρει. Και βέβαια εδώ βλέπουμε στην δράση που αφορά επιστημονικά υπεύθυνους και υπεύθυνες ερευνητικών προγραμμάτων, το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εμείς στο κομμάτι αυτό διερευνάμε την απόκτηση διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι πού χάνεται στην πορεία όλο αυτό το ποσοστό που ενώ ασχολούνται με τα, που κάνουν διδακτορικά και ασχολούνται με έρευνες, αλλά και γιατί δεν εμφανίζονται ως επιστημονικά υπεύθυνες σε έργα. Θεωρώ ότι σίγουρα οι έμφυλες ανισότητες επηρεάζουν τη σταδιοδρομία μιας ερευνήτριας. Προσωπικά δεν έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο, ωστόσο θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που μου μεταφέρθηκε πρόσφατα και το οποίο με προβλημάτισε αρκετά. Σε συνάντηση έργου, η οποία παρτιζόταν από επιστημονικά υπεύθυνη, έναν ερευνητή και δύο ερευνήτριες, και τα τρία άτομα αυτά ήταν στην ίδια ηλικία, η συζήτηση ήταν ως εξής, ο κύριος Τάδε και τα κορίτσια. Αναρωτήθηκα λοιπόν πώς θα αλλάξουν τα πρότυπα στερεότυπα όταν εμείς οι ίδιες οι γυναίκες τα αναπαράγουμε. Σίγουρα τέτοιου είδους συμπεριφορές επηρεάζουν τη σταδιοδρομία μιας γυναίκας και εδώ αναφέρομαι στο λεγόμενο ψυχρό κλίμα, το οποίο επηρεάζει εν γέννη αρνητικά την ερευνητική παραγωγικότητα και κατ' επέκταση την ακαδημαϊκή ανέλυξη. Οπότε θα λέγαμε ότι είναι ένας τρόπος περιθωριοποίησης όσο που αφορά συχνά τη δημιουργία εχθρικής ατμόσφαιρας για τις γυναίκες ερευνήτριες, αλλά και πανεπιστημιακούς και που συνίσταται σε πολλές μικροανισότητες. Μια άλλη συναδέλφισά μου μου μετέφερε πρόσφατα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει προσπαθώντας να εξισορροπήσει την οικογενειακή με την επαγγελματική της ζωή, αναφέροντάς μου πως δεν προλαβαίνει να δημοσιεύει με αποτέλεσμα το βιογραφικό της να μένει πίσω και όλοι γνωρίζουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος σε αυτούς τους χώρους, όπως επίσης δεν μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερα από δύο ερευνητικά, γιατί ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος λόγω της φροντίδας των δύο παιδιών. Κάτι που δύσκολα αυτό θα ακουστεί από έναν άντρα ερευνητή και πανεπιστημιακό. Να αναφέρω εδώ... Die Zahlungsmatrikulation wäre natürlich wünschenswert. Wünschenswert, νομίζω είναι... Μάλλον κάποιος είχε... Ναι, παρακαλώ να κλείσετε τα μικρόφωνα αν κάποιος το έχει ξεχάσει. Συνεχίστε. Ναι. Να αναφέρω εδώ ότι σύμφωνα με κάποια δεδομένα της UNESCO, τα οποία έχουν αντληθεί από τον εκδοτικό οίκο Ελσεβιέ, την περίοδο 1999-2003, τα ποσοστά δημοσιεύσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 71% και 29% αντίστοιχα για τις γυναίκες. Ενώ την περίοδο 2014-2018, τα ποσοστά αυτά ήταν 62% και 38%. Ωστόσο, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις τα ποσοστά, με την πάροδο των ετών, είναι εμφανής η υπολογίσιμη και σταθερή απόκληση μεταξύ των φύλων στον τομέα των δημοσιεύσεων. Ένα ακόμα σημείο που επηρεάζει την επαγγελματική πορεία μιας ερευνήτριας είναι η καθοδήγηση, αλλιώς το λεγόμενο mentoring. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό τρόπο καθοδήγησης που εμπλέκει σε σχέση συνεργασίας μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό είναι πολύ γνωστό στο χώρο. Επομένως, εφόσον στις περισσότερες επιστήμες, και αυτό με δεδομένα που υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός αντρών, ιδιαίτερα στις υψηλές βαθμίδες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής ιεραρχίας, είναι αναμενόμενο να είναι και περισσότεροι άντρες που εισέρχονται στην ερευνητική αλλά και ακαδημαϊκή ζωή και που προωθούνται σε αυτή. Επομένως, θα έλεγα ότι δεν διαχωρίζω την Ελλάδα από το εξωτερικό, καθώς στοιχεία του ΟΣΑ δείχνουν ότι ενώ οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο πια στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με τους άντρες,
ακόμα αποτελεί ζητούμενο ισότιμη συμμετοχή τους τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ερευνητικό χώρο. Παρόλο βέβαια που εντοπίζονται περιπτώσεις γυναικών επιτυχημένων στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας, αυτές δεν αποτελούν παρά εξαίρεση, ενώ το σύνηθε στον εργασιακό χώρο είναι να εξακολουθούν πολλές από αυτές να απασχολούνται σε θέσεις που προϋποθέτουν αισθητά λιγότερα προσόντα και ικανότητες. Όσον αφορά τα σχέδια δράσης, ενημερώθηκα για αυτά με τη δημοσίευση του σχεδίου δράσης του Παντίου Πανεπιστημίου το Μάιο του 2022 που και εκδόθηκε. Στη συνέχεια, από μια συνεργασία που είχαμε το ΚΕΘΗ και συγκεκριμένα ήμουνα μέλος της ερευνητικής ομάδας σε μια έρευνα που αφορούσε τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας, διάβασα αρκετά από αυτά. Θα έλεγα ότι το πρώτο που είχα διαβάσει έπειτα από το Παντίο ήταν του ΕΛΙΑΜΕΠ, του ΕΚΠΑ και του ΑΠΟΘΟΥ, καθώς και αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν αυτό το σε σχέση με το Horizon. Φυσικά και τα σχέδια δράσης μπορούν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο, καθώς είναι πολύ σημαντικά εργαλεία. Με την προϋπόθεση όμως, και αυτό είναι το σημαντικό, να εφαρμοστούν και να μην παραμείνουν στις διακηρύξεις. Διαφορετικά δεν έχει νόημα η ύπαρξή τους. Θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των ερευνητριών, καθώς τα παραγωγικά χρόνια συμπίπτουν με αυτά της αναπαραγωγικής ηλικίας. Όπως επίσης μπορούν να βοηθήσουν και τους άντρες ερευνητές, δημιουργώντας ισορρόπηση, συνθήκες ισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, βάζοντάς τους και αυτούς μες στο παιχνίδι και αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα στερεότυπα. Χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία. Τα σχέδια δράσης μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη της άμβλησης των έφυλων διακρίσεων και της υπέρβασης των εμποδίων που δημιουργούν, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής και της επιστημονικής έρευνας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καζάνη. Είναι πραγματικά μας δώσατε όλη την βεντάλια, ας το πούμε, ένα μεγάλο μέρος των έμφυλων ανισοτήτων στα πανεπιστήμια και στην έρευνα. Μου έκανε εντύπωση, μάλλον δεν μου έκανε εντύπωση, απλά το επισημαίνω, αυτές οι, που είπατε, πολλές μικρές ανισότητες που σε καθημερινή βάση, οι οποίες όμως είναι μικρές, αλλά είναι και μεγάλες, γιατί δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο σταδιακά δεν κάνει τις πολλές γυναίκες, δεν τις κάνει ευπρόσδεκτες, δεν τις κάνει αισθάνονται ότι είναι ισότιμες και ευπρόσδεκτες στο χώρο αυτό. Ήθελα να ρωτήσω τώρα την κυρία Κλάπα. Έτσι, ίσως η κυρία Καζάνη μας... μιλήσατε για τα σχέδια δράσης, γνωρίζετε, έχετε έρθει σε επαφή, έτσι, είστε και σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά για πολλά χρόνια και έχετε έτσι επαφή με την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Στα ερευνητικά κέντρα, απ' την άλλη, έτσι, σε μεγάλο βαθμό η έρευνα εστιάζει σε κλάδους πολύ διαφορετικούς, στους κλάδους της μηχανικής, της τεχνολογίας, έτσι, των μαθηματικών, κλάδους στους οποίους οι γυναίκες παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται και που έχουν ασχοληθεί και πολύ λιγότερο με τα θέματα των έμφυλων ανισοτήτων σε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κλάπα, σε τι βαθμό οι έμφυλες ανισότητες έχουν απασχολήσει το επιστημονικό, το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό στα ερευνητικά κέντρα. Είστε σε ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο, ερευνητικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι τα σχέδια δράσης έχουν επιφέρει κάποιες αλλαγές, έστω σε αυτά τα δύο περίπου χρόνια κατά τα οποία είναι η υποδιαμόρφωση στα ιδρύματά σας? Ναι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την τσική, φυσικά για την πρόσκληση για αυτή την συνάντηση, αλλά και για όλη την υποστήριξη μέσα και από το έργο και από τον αντίστοιχο δίκτυο των ΑΕΗ προς τα ερευνητικά κέντρα. Να πούμε ότι τα ερευνητικά κέντρα είχαν μία ιδιαιτερότητα,
Και ευχαριστούμε την κυρία Δημαδάμα που είναι εδώ μαζί μας και θα την καλέσουμε κι εμείς να ακουμπήσει και τα δικά μας θέματα στα ερευνητικά κέντρα. Είχαμε λοιπόν μια ιδιαιτερότητα ότι οι επιτροπές ισότητας θεσμοθετήθηκαν νομοθετικά μετά τα σχέδια δράσης. Ουσιαστικά εμείς ακολουθώντας τα ερευνητικά κέντρα, ακολουθώντας τον νόμο του ΝΑΗ, τα περισσότερα ερευνητικά κέντρα και σίγουρα τα 11 ερευνητικά κέντρα που υπάγονταν στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, συν 2 ερευνητικά κέντρα που υπάγονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαμε σχηματίσει σχέδια δράσης ισότητας φύλων μέσα από αυτή την απέτηση που τελικά βοηθάει της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε σχέδια δράσης ισότητας έτσι ώστε να μπορούμε να μετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά προγράμματα είναι πολύ σημαντικά για τα ερευνητικά κέντρα, ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, οπότε ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα μεγάλο μέλημα για το τέλος, μέχρι το τέλος του 2020. 21 και στη συνέχεια παράλληλα θα έλεγα δημιουργήθηκαν και κάποιες επιτροπές ισότητας μέσα από τα ερευνητικά κέντρα ακολουθώντας εν μέρη το νόμο που ίσχυε τότε για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και με κάποια έτσι, διαφορετική σύνθεση την οποία όριζε το εκάστοτε ερευνητικό κέντρο. Μέσα από μία πρωτοβουλία, θα έλεγα, ήταν κοινή σκέψη όλων των ερευνητικών κέντρων. Είχαμε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουμε μία συνάντηση αυτών των Επιτροπών Ισότητας το 2022 στις 6 Απριλίου, ουσιαστικά είμαστε τώρα πλησιάζουμε, συγγνώμη, το 2023 στις 6 Απριλίου πλησιάζουμε ένα χρόνο σε αυτό και σε αυτή την περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι δημιουργήσαμε ένα δίκτυο επιτροπών ισότητας και εδώ θα πω ότι ήταν στην πράξη αυτό το δίκτυο μετά από έτσι, συμβολή και συμβουλή από το αντίστοιχο δίκτυο και κυρίως από την κυρία Κογκίδου, τον ΑΕΗ, θα πρέπει να πω ότι συνέβαλε στο να θεσμοθετηθούν νομοθετικά οι επιτροπές ισότητας στα ερευνητικά κέντρα. Ουσιαστικά ήταν στην πράξη μία πραγματική διαβούλευση μεταξύ των Επιτροπών Ισότητας και της τότε Υφυπουργού Εργασίας της κυρίας Σιρεγγέλα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης υπεύθυνο για τα θέματα της έρευνας, τον κύριο Δήμα. Επειδή αναφέρθηκε το Υπουργείο Παιδείας, τα ερευνητικά κέντρα κατά κύριο λόγο, αυτά που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ανήκουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό δημιουργεί κάποιες φορές κάποιες διαφοροποιήσεις με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Άρα, ένα πρώτο θα έλεγα ότι και η απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουμε τελικά σχέδια δράσης ισότητας και το να φτιάξουν τα ερευνητικά κέντρα επιτροπές ισότητας και το δίκτυο δημιούργησε μια τέτοια κατάσταση η οποία πίεσε και σε διαβούλευση με την Γενική Γραμματεία αυτή τη στιγμή υπάρχει νόμος ο οποίος υπαγορεύει στα ερευνητικά κέντρα να φτιάξουν πια επιτροπές ισότητας, είναι νομοθετικά υποστηριγμένος και έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις αλλά και το ρόλο έχει διαγράψει και το ρόλο αυτών των επιτροπών. Σχετικά με τα ερευνητικά κέντρα, να πούμε όντως ότι προφανώς απασχολεί, γιατί εκτός από το ΕΚΕ υπάρχουν Ινστιτούτα θεωρητικών σπουδών μέσα σε κάποια από τα ιδρύματα της χώρας, τα ερευνητικά κέντρα, τουλάχιστον αυτά τα 13 που ανήκουν στο δίκτυο, αλλά τα υπόλοιπα είναι αμιγώς
και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως αναφέρθηκε από την κυρία Αναγνώστου, προσανατολισμένα στις θετικές επιστήμες. Εκεί αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει και υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό, αναφέρθηκε και από την προλαλήσασα συνάδελφο, η οποία μίλησε εκ μέρους των ερευνητριών, οι οποίες είναι εκτός βαθμίδας, σε επίπεδο μεταδιδακτορικών συνεργατών και υποψηφίων διδακτόρων. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονα και ιδίως όσον αφορά τη μηχανική και τα μαθηματικά και την πληροφορική, αυτό που ονομάζεται glass ceiling effect. Δηλαδή ενώ έχουμε σε επίπεδο μεταδιδακτορικών συνεργατών σχεδόν περίπου ίδιο ποσοστό ή τουλάχιστον 60-40 ποσοστό γυναικών, ανδρών γυναικών, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και 55-45 υπέρ των γυναικών. Σε επίπεδο ερευνητριών πρώτης, συγγνώμη, βαθμίδας, δηλαδή πρώτης έως γάμα βαθμίδας, αυτό γίνεται, το ποσοστό πηγαίνει σε 80-20 και σε κάποιες περιπτώσεις 90-10 υπέρ των ανδρών. Προφανώς υπάρχουν θέματα, έχουμε δει μέσα και από την υλοποίηση των σχεδίων δράσης ισότητας και σχετικών ερωτηματολογίων τα οποία έχουν δοθεί στα περισσότερα ερευνητικά κέντρα. Έχουμε δει ότι υπάρχουν και ανισότητες σε επίπεδο μισθολογικό, τουλάχιστον εκεί που δεν ορίζεται νομοθετικά ο μισθός, ο βασικός μισθός, δηλαδή σε επίπεδο πάλι μεταδιδακτορικών συνεργατών. Και υπάρχουν θέματα προφανώς εξισορρόπησης εργασίας ζωής, ενώ οι γυναίκες σε θέσεις ευθύνης είναι πάρα πολύ λίγες. Έχουμε πολύ λίγες γυναίκες προέδρους σε ερευνητικά κέντρα. Νομίζω μόνο το ΕΚΕ και ίσως τώρα το ΠΑΣΤΕΡ, που είναι όμως βιοιατρικών ερευνών. Και έχουμε πολύ λίγες γυναίκες επίσης σε θέσεις διευθύνσεων, διεύθυνσης Ινστιτούτων και Διοικητικών Συμβουλίων. Αυτό χρειάζεται να αλλάξει. Είναι σημαντική η διασύνδεσή μας. Έχουμε κάνει σαν δίκτυο ομάδες εργασίας, ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε, να έχουμε εργασία, να έχουμε, συγγνώμη, κάποιους στόχους, να υλοποιήσουμε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μέσα στα ερευνητικά κέντρα. Είμαστε πολύ μικρότερα από τα πανεπιστήμια και θα κλείσω σαν μέγεθος. Το ΙΤΕ είναι από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα, αλλά υπάρχουν ερευνητικά κέντρα που είναι ένα Ινστιτούτο. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και νομίζω αυτή η δικτύωση την οποία έχουμε πετύχει μας βοηθάει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη την οποία έχουμε και από το δίκτυο των ΑΕΗ και από εσάς, κυρία Αναγνώστου, και από την κυρία Στρατηγάκη και σίγουρα από τις συναδέλφους και συναδέλφισες στις θεωρητικές επιστήμες και στις επιστήμες ισότητας φύλων και τα πολέμου των διακρίσεων, γιατί όπως είπατε εμείς το κάνουμε από τον ενθουσιασμό και από προσωπική εμπειρία, γιατί δεν είναι η βασική μας έρευνα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κλάπα, για την έτσι σύντομη επισκόπηση για το τι έχει γίνει στα ερευνητικά κέντρα. Και αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι το κάνετε από την, μέσα από την, από την μέσα από όρεξη και με κέφι όλο αυτό, έξω από, από τα βασικά επαγγελματικά σας καθήκοντα, είναι κάτι το οποίο συμμεριζόμαστε πάρα πολλές και πολλοί που είμαστε, που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Έτσι, και όλα τα μέλη των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων τα προηγούμενα χρόνια έχουν δουλέψει πάρα πολύ έξω από τα καθήκοντά τους, φυσικά, για να γίνουν αυτά τα σχέδια δράσης, και γι' αυτό μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ το πώς θα προχωρήσουν. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω την κυρία Κογκίδου, η Δήμητρα Κογκίδου,
που ήταν εξ αρχής έτσι από τις πρώτες που ενεργοποιήθηκαν στο τομέα αυτό. Είναι επικεφαλής του δικτύου των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων των Πανεπιστημίων και νομίζω με δική της πρωτοβουλία, δεν θέλω να αφήσω άλλους και άλλες απ' έξω, αλλά νομίζω με δική της πρωτοβουλία δημιουργήθηκε το δίκτυο αυτό. Έχει επομένως μια μεγάλη εμπειρία πάνω στα σχέδια δράσης. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κοκκίδου, μέσα από αυτή την τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι, μέσα από την εμπειρία σας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση των σχεδίων δράσης στα πανεπιστήμια? Για τα πανεπιστήμια μπορείτε να μιλήσετε. Ποιες είναι οι αντιστάσεις ενδεχομένως, που ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιστάσεις. Έχετε δει κάποια βελτίωση, είναι θέμα χρόνου, έχετε δει κάποια βελτίωση ή πρόοδο τα τελευταία χρόνια? Τι θα μπορούσαμε η ΕΕΦ να κάνουμε περισσότερο ή να κάνουμε καλύτερα για να προχωρήσει η υλοποίησή τους? Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκομαι πάλι μαζί σας. Είναι πάντοτε ευχάριστες αυτές οι συναντήσεις που διοργανώνετε και πάρα πολύ χρήσιμες πέρα από ευχάριστες. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο και θα πω και λίγο δυσάρεστα πράγματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε για να μπορούμε να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε. Να αρχίσω πρώτα χαρτογραφώντας το τοπίο μέσα στο οποίο λειτουργούν σήμερα τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων στα ΕΗ. Εντάξει, ότι υπάρχουν έμφυλες ανισότητες στα ΕΗ και στα ερευνητικά κέντρα, το ξέρουμε. Εξακολουθούν να είναι μεγάλες, δεν θα αναφερθώ στην αποτύπωσή τους. Επίσης, το γεγονός ότι μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα η πρόθεση της ισότητας των φύλων στον τομέα της έρευνας και της ανώτης εκπαίδευσης δεν ήταν σαφής στόχος της πολιτικής στην Ελλάδα, και αυτό το ξέρουμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω στα πιο συγκεκριμένα. Αν τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων δεν ήταν κριτήριο επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Horizon Europe, πιστεύω ότι δεν επρόκειτο να έχουμε σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων στα ΕΗ. Αυτό το λέω με σιγουριά, στα ερευνητικά κέντρα δεν ξέρω, αλλά ενδεχόμενα και εκεί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε προϋπόθεση ότι όλα τα ιδρύματα που διεκδικούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να έχουν θεσπίσει στην αρχή και στη συνέχεια να υλοποιούν τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων. Το δεύτερο, δεν το έχουν καταλάβει πολύ καλά ακόμη τα πανεπιστήμια, θεωρώ. Γιατί αν το είχαν καταλάβει πάρα πολύ καλά, θα είχαν σπεύσει. Για παράδειγμα, στα ΕΗ, παρά το γεγονός ότι οι Επιτροπές Ισότητας των Φύλων και τώρα κατά πολέμηση των διακρίσεων ήταν υποχρεωτικές με βάση την νομοθεσία του 2019, σε πάρα πολλά ΕΗ έγιναν πάρα πολύ αργότερα και γίνανε και σπασμένο ορισμένες, γιατί έπρεπε να υλοποιήσουν τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων. Ευτυχώς, σε αυτές τις επιτροπές που γίνανε πάρα πολύ τελευταία στα πανεπιστήμια, υπήρχε το δίκτυο, το οποίο πρόσφερε και σημαντική βοήθεια στις νέες ΕΗ, γιατί είχε και την ενημέρωση και ήταν και χώρος ανταλλαγής καλών πρακτικών κλπ. Και βέβαια να πω ότι στο δίκτυο συμμετέχει και η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών. Για να κάνω τώρα αυτή τη μικρή παρένθεση, η ένταξη της χρηματοδότησης των ΣΔΙΦ, των σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων, στην πρόταση που θα κάνει το Υπουργείο Παιδείας να ενταχθούν στα ΕΣΠΑ, θα είναι μια από τις πιο σημαντικές συμβολές του δικτύου στα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων. Δεν θα χρηματοδοτήσει τα ΣΔΙΦ ως ΣΔΙΦ, αλλά τις δράσεις που εντάσσονται εκεί. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό περισσότερο. Για τα ερευνητικά κέντρα σας μίλησε η κυρία Κλάπα. Και υπάρχουν σχέδια δράσης. Άρα λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα, βρισκόμαστε ότι τα 24 ΑΕΗ έχουν θεσπίσει σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων με βάση τις προδιαγραφές. Έχουμε με περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία, ανάλογα πώς ήταν διαθέσιμα και τι χρόνο είχαν οι Επιτροπές Ισότητας όταν κάναν τα σχέδια δράσης. Έχουμε τον έμφυλο χάρτη των ΕΕ, ενδεχόμενα η Μαρία η στρατηγάκη θα σας πει στη συνέχεια και τι άλλο θα γίνει μέσω της ΕΛΕΓΗ. Έγιναν πιο ορατές και κατανοητές οι έμφυλες ανισότητες στα ΕΕ. Άρχισε η υλοποίηση των σχεδίων δράσης σε επίπεδο ιδρύματος και αυξήθηκαν οι δράσεις που υλοποιούνται. Και βεβαίως αυξήθηκαν και οι δράσεις δικτύωσης,
των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Από το 2022 που έγινε και το δίκτυο των ερευνητικών Ινστιτούτων, όπως σας είπε η κυρία Κλάπα, έχουμε συνεργασία τα δύο δίκτυα, έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας, οι οποίες είναι και κοινές. Και τελειώνοντας σε σχέση με τη χαρτογράφηση του τοπίου, να αναφερθώ και στον τελευταίο νόμο για την ανώτατη εκπαίδευση του 2022, όπου εκεί πέρα προβλέπεται ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης κάνει θεματικές αξιολογήσεις για την ισότητα των φύλων και θα εκδίδει αντίστοιχες αποφάσεις. Παρεμπιπτόντως να πω ότι όταν κατέθηκε σε διαβούλευση ο νόμος δεν υπήρχαν ούτε καν οι επιτροπές ισότητας. Αυτό είναι το τοπίο. Αυτά συνιστούν σαφέστατα πρόοδο, θα έλεγα, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αρκούν όμως? Πόσο μπορούμε να χαιρόμαστε να έχουμε αισιοδοξία από το γεγονός ότι έχουμε πλέον ΣΔΙΦ, σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων? Το έχω πει πάρα πολλές φορές σε διάφορους χαιρετισμούς και σε διάφορα πανεπιστήμια και σε διάφορα πλαίσια, ότι εύχομαι τα ΕΕ να ανταποκριθούν θετικά σε αυτή την πρόκληση των σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων. Να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά, να τα αξιοποιήσουν, να προχωρήσουν συστηματικά σε διαρθρωτικές αλλαγές για να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας τους, να ενσωματώσουν την αρχή της ισότητας των φύλων με σαφή και δεσμευτικό τρόπο στο στρατηγικό σχεδιασμό τους. Το ερώτημα όμως και ταυτόχρονα η αγωνία μου είναι αν τελικά θα συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής ισότητας των φύλων ή θα αποτελέσουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό διεκπεραίωση μιας τυπικής υποχρέωσης. Αυτή είναι η μεγάλη μου η αγωνία. Και γιατί το λέω αυτό? Επιτρέψτε μου λίγο να το τεκμηριώσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε σχέση και με τα εμπόδια και τις αντιστάσεις που θα πούμε παρακάτω. Έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις ότι το ζήτημα της έμφυλης ισότητας είναι χαμηλής προτεραιότητας στα ΕΕ. Το έχουμε από το παρελθόν. Για παράδειγμα, σας είπα, ενώ η σύσταση των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων ήταν υποχρεωτική από το 19, σύμφωνα με τον νόμο, ορισμένα ΕΕ καθυστέρησαν πάρα πολύ. Ή επίσης, εάν υπήρχε ειλικρινής πρόθεση της ισότητας των φύλων, θα έπρεπε να ενισχυθούν μέχρι τώρα περισσότερο οι επιτροπές ισότητας των φύλων, να τις δοθούν στην πράξη όλες οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στον νόμο ίδρυσής τους, να υπάρχει ιδρυματική υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου τους, διοικητική, νομική, οικονομική. Δεν συνέβη σε όλα τα ΕΕ. Συμβαίνει να είμαι σε ένα ΑΕΗ από το 2000, στο Απιθύτα που αυτό τουλάχιστον δεν συνέβη. Και είμαι πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας από το 2015. Το ΑΕΗ, το Πανεπιστήμιο του Απιθύτα και του Αιγαίου, είχε Επιτροπές Ισότητας των Φύλων πολύ πριν γίνουν υποχρεωτικές από τον νόμο. Άρα λοιπόν η εμπειρία μας των δύο πανεπιστημίων πάει πολύ πίσω. Τέλος, γνωρίζοντας το πόσο δύσκολο αλλάζουν οι νοοτροπίες και πρακτικές που αναπαράγουν έμφυλες ανισότητες στα πανεπιστήμια, με προβληματίζει, και το έχω πει και αυτό δημόσια, η ευκολία με την οποία εγκρίθηκαν τα σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων στα πανεπιστήμια. Θα με ρωτήσετε γιατί σε δυσαρεστεί αυτό. Με δυσαρεστεί. Γιατί γνωρίζω, και πάλι θα πω την μακρόχρονη εμπειρία μου, προτάσεις που δεν είχαν προχωρήσει θεσμικά, που είχαν κατατεθεί και δεν είχαν προχωρήσει θεσμικά, συμπεριλαμβάνονται και ψηφίζονται στο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Χωρίς, θα έλεγα, να ανοίξει ρουθούνη, για να πω μια έτσι λαϊκή έκφραση. Ψηφίζονται. Και αν θέλετε να σας πω 2-3 παραδείγματα, παραδείγματα δράσεων, προτινόμενων δράσεων στο Απιθύτα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Απιθύτα, αλλά αυτό γνωρίζω καλά, ξέρω μέσω του δικτύου και άλλα, αλλά καλύτερα να μιλήσω για το δικό μου το πανεπιστήμιο. Γιατί ήμουν, σας λέω, πρόεδρος επιτροπής εκεί. Υπήρχαν πολλές δράσεις στο Απιθύ που είχαν προταθεί παλαιότερα, αντιμετώπισαν τεράστιες αντιδράσεις και τώρα εντάσσονται στο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Παράδειγμα, η υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού στο δημόσιο λόγο ήταν στόχος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων το 2015 που ήμουν εγώ εκεί. Και έχουμε και στο Απιθύτα παραδείγματα καλής πρακτικής. Καλή ώρα η κοσμητεία της παιδαγωγικής σχολής, όπου έγινε πιο γνωστό όταν χρησιμοποίησα εγώ τον όρο κοσμητόρισα. Κοιτάξτε, στο θέμα αυτό και εμπειρογνωμοσύνη υπήρχε στο Απιθύτα και βούληση
υπήρχε, σεμινάρια και επιμορφώσεις έγιναν πάρα πολλές από τις Επιτροπές Ισότητας, την προηγούμενη και τις τελευταίες. Αυτό όμως που δεν επιτεύχθηκε ήταν η εξασφάλιση δέσμευσης από τις ανώτατες βαθμίδες της διοίκησης. Δηλαδή υπήρξαν πολλές αντιστάσεις και κυρίως δεν υπήρχε πολιτική βούληση από τις Βρετανικές αρχές. Αυτό ήταν ένα από τα παραδείγματα που έχω να σας πω. Το Γραφείο Ισότητας των Φύλων, ένα δεύτερο παράδειγμα, στο Απιθύτα. Η πρόταση για θεσμοθέτηση Γραφείου Ισότητας των Φύλων, μέσα στο οποίο υπήρχε και Γραφείο Πολιτικής για ΛΟΑΤΚΙ θέματα και υπήρχε και Γραφείο Πολιτικής για τη σεξουαλική παρενόχληση, κατατέθηκε επίσημα η δημιουργία του γραφείου το 2018 από την Επιτροπή Ισότητας, όταν συζητούσαμε τον οργανισμό του Πανεπιστημίου τότε. Γινόταν καινούργιος οργανισμός. Δεν τέθηκε καν στη Σύγκλιτο. Δεν θα σας πω άλλες διαδικασίες για να μην πάρω χρόνο. Επανήλθε από την τελευταία Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, επανήλθε η πρόταση, είχαμε ότι θα γίνει, δεν έγινε ποτέ, και τώρα είναι στο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων. Ότι είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, το είπε και η κυρία αναγνώστου, δεν χρειάζεται να το πω. Ειδικότερα για τη σεξουαλική παρενόχληση, ένα θέμα που με καίει και με αφορά πάρα πολύ, γιατί ως κοσμητόρισα το είχα ξεκινήσει, εγώ κοσμητόρισα ήμουν 8 με 12, 13, η αναγκαιότητα για εγκαθίδρυση πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση σεξουαλικής παρενόχλησης είχε τεθεί από τότε από την κοσμητεία της παιδαγωγικής. Είχαμε μάλιστα και συνεργασία και με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Σε αυτό το πλαίσιο είχε κατατεθεί και πρόταση για τη λειτουργία ενός γραφείου πολιτικής για τη σεξουαλική παρενόχληση, με γραπτή οδηγία και κωδικό. Και γραπτή οδηγία ή κωδικό πρακτικής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι στο σχέδιο δράσης, αλλά θα σας το λέω εκ των προτέρων, από τον Δεκέμβρη του 2022 που έχει λήξει η Επιτροπή, δεν υπάρχει Επιτροπή στο Απιθύτα. Το Απιθύτα το οποίο είχε Επιτροπή από τα παλιά χρόνια, τώρα δεν έχει Επιτροπή. Αν με ρωτήσετε γιατί, δεν μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς, δεν ξέρω όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, το γιατί δεν έχουμε. Ένα τελευταίο ζήτημα σε σχέση με αυτό. Στρατηγική για την ισότητα ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Ισότητας των Φύλων ήταν και η ανάπτυξη στρατηγικής για ΛΟΑΤΚΙ ενταξιακής εκπαίδευσης στο Απιθύτα. Δύο φορές καταθέσαμε την πρόταση για να μπει στην πρόταση του Απιθύτα για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας για την βοήθεια των φοιτητών, φοιτητριών, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν το πρόγραμμα. Δύο φορές δεν είχαμε απάντηση. Η πρόταση αυτή, η δικιά μας, εγώ την έγραψα βασικά, αποτελεί μέρος του πορίσματος της Επιτροπής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, στην ανώτατη εκπαίδευση. Και απλά να πω ότι και με τον τελευταίο νόμο, στις αρμοδιότητες που δόθηκαν στη ΣΕΙΦ, είναι και τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ζητήματα, σας είπα μερικά, όλα αυτά είναι στα σχέδια δράσης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό εγκρίθηκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί σας λέω ότι έχω μια απεσιοδοξία. Και απεσιοδοξία, υπάρχουν πολλές αντιστάσεις, δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε επιτροπή, για να καταλάβετε. Ενώ σε όλα τα εκπώνηση στο σχεδίο δράσης για την ισότητα των φύλων ήταν θέματα των επιτροπών, και όπου υπήρχαν ερευνητικά προγράμματα γινόταν σε συνέργεια, όπως στο ΟΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο στο Απιθύ εξ αρχής, όπου είχε ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το RESET. Χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος και στο τέλος χάσαμε χρόνο και στο τέλος κατατέθηκε από κοινού με το πρόγραμμα Επιτροπή Ισότητας και το πρόγραμμα το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Δεν θα μείνω περισσότερο σε τέτοια αυτοβιογραφικά. Απλά για να καταλάβετε λίγο την απεσιοδοξία μου και τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα ΣΔΙΦ είναι όρημα έργα, είναι επεξεργασμένα έργα, πρέπει όμως να έχουν και πόρους οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλιστεί. Γενικά μιλάω τώρα. Είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Λίγα είναι τα πανεπιστήμια που έχουν δώσει κάποια χρήματα για ορισμένες δράσεις. Ή λίγα είναι τα πανεπιστήμια που έχουν και κάποια προγράμματα. Είπαμε ότι κατόπιν κινητοποίησης του δικτύου και της ΕΛΕΓΗΠ αναμένεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ
τα ποσά, το ύψος είναι αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση και γι' αυτό εδώ πέρα θέλουμε και τη συνδρομή της κυρίας της Γενικής Γραμματέας, Γραμματέως, για να εξασφαλίσουμε το ποσό, το ύψος του ποσού που θα πάει, γιατί οι καραμπόλες γίνονται πάντοτε και συνήθως την πληρώνει ισότητα. Πάντοτε υπάρχουν άλλες προτεραιότητες που είναι πιο σημαντικές. Το έχουμε δει αυτό το έργο, επιτρέψτε μου, άπειρες φορές. Το φαντάζομαι και εμείς το έχουμε δει. Όλες μας το έχουμε διαπιστώσει, κύριε Κοκκίνη. Ναι. Η χρηματοδότηση, ελπίζω, των ΣΔΙΦ θα δημιουργήσει πιο ευνοϊκές συνθήκες για την υλοποίησή τους στα πανεπιστήμια. Πάντως, η αποτελεσματική υλοποίηση των ΣΔΙΦ προϋποθέτει και ορισμένες οριζόντιες δράσεις. Μία από αυτές, εντάξει, πέρα από τη διάθεση των πόρων, είναι η υποστήριξη των Βρετανικών αρχών, τη Συγκλήτου, η ενεργή συμμετοχή των τμήματων, των σχολών, των διοικητικών δομών και το πιο σημαντικό, που το είπε και η κυρία Ναόστουινα στις πρώτες προτάσεις, είναι η σύσταση των μονάδων ή των γραφείων ισότητας των φύλων. Αυτό, παρά τις προσπάθειές μας ως δικτύου, δεν μπήκε αυτόνομα στον νόμο, όπως γίνανε άλλες μονάδες, παραμένει τελικά η δυνατότητα στα ΕΕ να το κάνουν, δηλαδή επαφίεται στην καλή τους θέληση η σύσταση. Μέχρι τώρα, ενώ είναι πολύ σημαντικό για την υλοποίηση των ΣΔΙΦ και το λένε και όλα τα κείμενα τα ευρωπαϊκά κλπ. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πολύ, υπάρχει ΦΕΚ για πολύ, πολύ λίγα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν έχει προχωρήσει πάρα πολλές. Πάντως, αντιστάσεις σε διαρθρωτικές αλλαγές για την ισότητα των φύλων στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα υπήρχαν πάντοτε και πριν από την εκπόνηση των σχεδίων δράσης. Εάν έχουμε, όταν θα έχουμε τα σχέδια δράσης και θα έχουμε και τη χρηματοδότηση, νομίζω η αντιμετώπιση θα είναι λίγο πιο εύκολη. Ξέρουμε ότι τα ζητήματα του φύλου δεν έχουν υψηλή προτεραιότητα, σας το είπα, και έχω εμπειρία και από τις διάφορες διοικητικές θέσεις που είχα μέχρι τώρα. Σε όλη αυτή την πορεία, να καταθέσω και λίγα αυτοβιογραφικά πριν πω για ορισμένα πράγματα για τις αντιστάσεις, σε όλη αυτή την πορεία μου έγινε σαφές ότι οι αντιστάσεις είναι ένα φυσιολογικό, αναμενόμενο και απαραίτητο μέρος της διαδικασίας αλλαγής. Είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε ακόμη και σε αρκετά δυσμενείς συνθήκες, αρκεί να έχουμε στρατηγική και ορισμένους συμμάχους συνοδοιπόρους. Η αντιμετώπιση των αντιστάσεων στην υλοποίηση των ΣΔΙΦ και η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών για την ισότητα των φύλων είναι ταυτόχρονα και μια πολιτική πράξη όμως. Κυρία Κοκκίδου, να σας διακόψω εδώ. Θα μιλήσετε και για τις αντιστάσεις για να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Στρατηγάκη. Τρία λεπτά για τις αντιστάσεις. Τρία λεπτά, εντάξει. Okay. Καταρχήν, για να έχουμε επιτυχημένη... Δηλαδή, πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε πολιτικά. Για να έχουμε επιτυχημένη στρατηγική, πρέπει να έχουμε κατηγοριοποίηση σωστά τις αντιστάσεις, ώστε να ενεργούμε ανάλογα με τη συγκεκριμένη μορφή και το περιεχόμενο της αντίστασης. Υπάρχουν αντιστάσεις που είναι στην κορυφή του παγόβουνου και είναι πιο ορατές, και άλλες πιο πολύπλοκες και με μεγαλύτερες δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ στην αρχή ήμουν πάρα πολύ απογοητευμένη με τον εξαιρετικά αργό ρυθμό αλλαγής και την ενέργεια που έπρεπε να καταλάβω. Σιγά σιγά άρχισα να θεωρώ επιτυχία και τις μικρές νίκες και να τις χαίρομαι. Να χρησιμοποιώ με μεγαλύτερη σύνεση την ενέργειά μου και σε δράσεις που είχαν μεγαλύτερη επίδραση και βιωσιμότητα. Και είναι σημαντικό εδώ πέρα να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη διαδικασία στην οποία πάντοτε πρέπει να υπάρχουν σύμμαχοι. Είναι πολύ σημαντικό η δημιουργία επιτροπών φύλου των σχολών, λειτουργήσε πολύ καλά, η συνεργασία με φοιτητικές συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται σε έμφυλα ζητήματα και άλλες, δεν πω και άλλες συνεργασίες. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα, τελειώνω με αυτό, που πρέπει να απαντηθούν για να υπερβούμε τις αντιστάσεις. Γιατί, πώς, πού και ποια άτομα. Για την αντιμετώπιση των εμποδίων είναι λοιπόν χρήσιμο να προσδιορίσουμε αν μια αντίσταση αποσκοπεί στην αποτροπή της εφαρμογής ισότητας των φύλων συγκεκριμένα ή σχετίζεται και με άλλα ζητήματα. Έχουμε πάντοτε και προσωπικές ανασφάλειες, άγνοια, φόβο, απάθεια, απειλή για την εργασιακή κατάσταση. Οι περιορισμένοι πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, είναι ένας άλλος λόγος για αντιστάσεις.
υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και προτεραιότητες για χρηματοδότηση στα ΑΕΗ. Η ατζέντα για την ισότητα θεωρείται πολυτέλεια και ανταγωνίζεται άλλες ατζέντες. Επίσης, συχνά οι αντιστάσεις πηγάζουν και από έλλειψη ικανοτήτων. Δεν ξέρω πώς να το κάνω διαφορετικά ή από άγνοια για τα θέματα αυτά ή από αντίληψη ότι η ισότητα των φύλων έχει επιτευχθεί, άλλο το νομικό επίπεδο και άλλο ουσιαστική ισότητα των φύλων. Και σε αυτό να αναφέρω, κλείνοντας, και το φαινόμενο των burnout για όσα άτομα εργάζονται για την ισότητα των φύλων για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να βλέπουν άμεσες και γρήγορες αλλαγές, αλλά κυρίως εμπόδια και αντιστάσεις. Ορισμένες φορές δεν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αιτία της αντίστασης, γιατί μπορεί να έχουμε αντικρουόμενες και λυπείς πληροφορίες. Και υπάρχουν άλλες αντιστάσεις που εκδηλώνονται αργά, με σαφήνεια, ρητά, και άλλες παθητικά, σιωπηρά, και είναι δύσκολο να τις εντοπίσουν. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, δεν θα συνεχίσω πάνω σε αυτό. Για να κατανοήσουμε από πού προέρχονται τα εμπόδια και οι αντιστάσεις, πρέπει να δούμε οι ατομικές, ομαδικές, θεσμικές, συνδέονται περισσότερο με τη θεσμική κουλτούρα ή με άλλα χαρακτηριστικά αυτών που ασκούν διοίκηση. Μήπως επικαλούν τα γραφειοκρατικές διαδικασίες για να δικαιολογηθεί η αδράνεια για την ισότητα. Και το τελευταίο, ότι πρέπει να φροντίσουμε τα μέλη των ΑΕΙΦ, φροντίσουμε σε εισαγωγικά, το βάζω, και όσα μέλη συμβάλλουν για την ισότητα των φύλων και εργάζονται για την εφαρμογή του ΣΔΙΦ. Από πείρα μου αναφέρω ότι η εργασία αυτή δεν αναγνωρίζεται συχνά. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος αποθάρρυνσης, εξάντλησης, υπάρχει πολλή δουλειά, η πρόοδος είναι αργή και αυτό κάνει πιο δύσκολο να διευρυνθεί ο κύκλος των συμμάχων και υπάρχουν πολλές αντιστάσεις και πρέπει να δοθούν πολλές μάχες. Και μέσα στη ΣΕΙΦ μπορούν να αναπτυχθούν εντάσεις εξαιτίας πολλών παραγόντων. Και εγώ σε πάρα πολλές στιγμές ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Ευτυχώς που υπήρχε το δίκτυο και βοηθήθηκα μέσα από εκεί. Ελπίζω λοιπόν να συνεχίσετε τη συζήτηση από εδώ και πέρα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση αναφέροντας και εσείς ποια είναι τα εμπόδια στα πανεπιστήμια σας, στα ερευνητικά σας συντούτα και τι στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να τα αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κοκκίδου. Θίξατε πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά. Πράγματι, τις αντιστάσεις τις βλέπουμε και νομίζω οι περισσότεροι. Με συγχωρείτε, υπήρξε μια διακοπή. Οι αντιστάσεις είναι πάρα πολλές, γιατί πρόκειται και για αλλαγή νοοτροπιών, οι οποίες πρέπει να αλλάξουν. Να περάσω κατευθείαν στην κυρία Στρατηγάκη. Θα ήθελα να τη ρωτήσω ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα από εδώ και στο εξής, τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία, αλλά και κάποια πράγματα τα έχει ήδη πει η κυρία Κοκκίδου, αλλά και τι θα πρέπει να κάνει η πανεπιστημιακή και ευρύτερα η ερευνητική κοινότητα για να προχωρήσει η υλοποίηση των ΣΔΙΦ. Έτσι, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί, έτσι, ξέρουμε, έχουμε διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία, αλλά το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο και οι επιτροπές ισότητας, που σίγουρα είναι overworked, ας το πούμε, όπως είπε και η κυρία Κοκκίδου, τα μέλη των επιτροπών ισότητας δούλεψαν υπερορίες τα τελευταία 2 χρόνια γύρω από τα σχέδια δράσης, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φυσικά. Αλλά τι περισσότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αναδείξουμε αυτό το θέμα, να το φέρουμε πιο μπροστά στις πολιτικές προτεραιότητες των πολιτικών κομμάτων και της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ενδιαφέρουσα ημερίδα. Πράγματι, όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ σημαντικά και θα έχουν υποθεί πάρα πολλά
και πραγματικά συμφωνώ με όσα υπόθηκαν μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, σήμερα. Θα ήθελα να προσπαθήσω να μην επαναλάβω τα ίδια, γιατί και η κυρία Κογκίδου ήταν πολύ εξαντλητική στα ζητήματα του δικτύου και των σχεδίων δράσης και εσείς και η παρουσίαση του προγράμματος. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να πω για την ΕΛΕΓΗΠ. Είμαι πρόεδρος της ΕΛΕΓΗΠ από το 2020 και η ΕΛΕΓΗΠ είναι η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών και η οποία έχει στόχους και την προώθηση των γυναικών στην επαγγελματική, ακαδημαϊκή και διοικητική ιεραρχία των πανεπιστημίων, αλλά και την πρόθεση των γυναικείων σπουδών. Μία μικρή παρένθεση, έχουμε αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Gender In, το οποίο είναι για την ένταξη της διάστασης του φύλου στα έξι clusters του Horizon Europe. Έρχεται λοιπόν αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσει, να συμβάλλει στον έναν από τους πέντε άξονες των σχεδίων δράσης για την ισότητα, που είναι η ένταξη του φύλου στην έρευνα και στη διδασκαλία. Και έτσι παρεμπιπτόντως, γιατί θα είναι και η τελευταία μας εκδήλωση και εμάς, στις 7 Νοεμβρίου το πρωί έχουμε μία συνάντηση διαζώσης στο Πάντιο που θα κλείσουμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν ξεπερνάει τις θεωρητικές επιστήμες και του Παντίου, αλλά γιατί ενσωματώνει και τις φυσικές επιστήμες, γιατί τα έξι clusters του Horizon Europe, όπως ξέρετε, αφορούν το σύνολο, είναι διεπιστημονική κλάδη και αφορούν το σύνολο των επιστημών. Μετά από αυτή την παρένθεση, να ενημερώσω και εγώ να συμπληρώσω την ενημέρωση της σημερινής ημερίδας, που είναι πάρα πολύ σημαντική, με ένα καινούριο project που έχουμε με την ΕΛΕΓΗΠ, το οποίο έχει άμεση σχέση με όσα λέμε σήμερα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ποδοσάκη και αφορά τον έφυλο χάρτη των ελληνικών ΑΕΗ, αλλά συνολικά σε επίπεδο χώρας. Δηλαδή θα πάρουμε τα 24 σχέδια δράσης για την ισότητα και όλες των πανεπιστημίων και όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν σε επίπεδο αριθμητικό για τη συμμετοχή των γυναικών και στις βαθμίδες και τις διοικητικές και τις ακαδημαϊκές και οτιδήποτε άλλο έχουν αποτυπωθεί στα σχέδια δράσης, τα οποία είναι πολύ πλούσια και έχουν πολλά στοιχεία για κάθε πανεπιστήμιο. Θα τα συγκεντρώσουμε λοιπόν αυτά σε μια ενιαία πλατφόρμα, η οποία από εδώ και μπρος θα μπορεί να ενημερώνεται με τις εξελίξεις και να δίνει αμέσως μια συνολική εικόνα του έφυλου χάρτη και των 24 ΑΕΗ. Αυτό είναι το μικρό project της ΕΛΕΓΗΠ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και αυτό από το Ίδρυμα Ποδοσάκη και θα αρχίσει από τον καινούριο χρόνο. Οπότε αυτή η δουλειά θα έπρεπε να γίνεται είτε από τη Γραμματεία Ισότητας είτε από το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η συγκεντρωτική δουλειά σε επίπεδο χώρας θα έπρεπε να γίνεται από έναν τέτοιο φορέα. Δεν έχει εκφραστεί κάποια τάση για να γίνει αυτό από εκεί, αλλά όμως εμείς ως ΕΛΕΓΗΠ είμαστε διατεθειμένες να συνεργαστούμε με ένα κρατικό φορέα ο οποίος θα θέλει από εδώ και μπρος να το συνεχίσει, δηλαδή είμαστε ανοιχτές σε συνεργασία είτε με τη Γραμματεία είτε με το Υπουργείο Παιδείας, εάν κάποιος φορέας θέλει πραγματικά να αποτελέσει το παρατηρητήριο, για παράδειγμα, της Γραμματείας Ισότητας, θα ήταν το ιδανικό στο οποίο θα έπρεπε να αρχίσει αυτή η δουλειά να γίνεται και να συνεχίζεται βέβαια στο μέλλον, αφού τελειώσουν και τα χρήματα του προγράμματος. Αυτά όλα για την ΕΛΕΓΗΠ και την ενημέρωσή σας. Να μιλήσω τώρα για την ουσία του ερωτήματος. Τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είμαστε, όπως υπόθηκε και πριν και από την κυρία Κογκίδου πολύ χαρακτηριστικά, ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση. Έχουμε τα σχέδια δράσης για την ισότητα πλήρη και αρκετά τεκμηριωμένα. Δηλαδή δεν ήταν προχειροδουλειές που γίνανε αυτές από τα 24 πανεπιστήμια. Ίσα-ίσα, ακριβώς επειδή προηγήθηκε η Επιτροπή Ισότητας με άτομα που είχαν το ενδιαφέρον, το προϊόν τελικά ήταν, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σημαντικό και πλούσιο. Δεν έχουμε λοιπόν ερώτημα για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε κτλ. Αυτό το ερώτημα το οποίο επικρέμεται πάντα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν αποτελούν προτεραιότητα των κεντρικών διοικήσεων, δεν έχουν χρηματοδότηση. Ήθελα λοιπόν να ενημερώσω σε συνέχεια αυτό που είπε η κυρία Κογκίδου, ότι το δίκτυο των Επιτροπών Ισότητας των ΑΕΗ μαζί με την ΕΛΕΓΗΠ
Έχουμε κάνει κάποια διαβήματα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν προχωρήσει την υπόθεση. Πού βρισκόμαστε τώρα? Λοιπόν, έχουμε σε συνεργασία το δίκτυο και η ΕΛΕΓΙΠ, έχουμε κάνει επαφές με τον Γενικό Γραμματέα Παιδείας, τον κύριο Ζώρα, ο οποίος καλός κακός δεν μπορώ να κρίνω, αλλά έχει παραμείνει, αυτό είναι θετικό για μας, γιατί ξέρει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Έχουμε λοιπόν κάνει επαφές με τον κύριο Ζώρα, έχουμε κάνει με τον πρόεδρο της ΕΘΑΕ, τον κύριο Μπίτκα, ο οποίος και αυτός πιστεύω ότι είναι εκεί, και με την προηγούμενη Γενική Γραμματέα Ισότητας, τώρα με την κυρία Δαμαδάμα θα την κάνουμε και αυτή την επαφή και νομίζω δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι ζητάμε λοιπόν επισήμως και γραπτός? Ζητάμε ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο υπάρχει μέσα στον προγραμματισμό, αλλά υπάρχει μόνο για ένα μικρό ποσό, 500.000. Ζητάμε αυτό το ποσό, και εκεί χρειάζεται πολιτική βούληση προφανώς της ηγεσίας, την οποία δεν την είχαμε με την κυρία Κεραμέως. Ελπίζουμε τώρα με τον κύριο Πιερακάκη να την αποκτήσουμε, ώστε να εγκριθεί λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, να διευρυνθεί, ώστε να καλύψει έναν μέσο όρο, να καλύψει 4.800.000, που είναι ένας μέσος όρος 200.000 για κάθε ΑΕΗ, δηλαδή 4.800 επί 24 επί 200.000, και να καλύψει επίσης και ένα ποσό για την Γραμματεία Ισότητας, η οποία θα μπορεί να συνεισφέρει με εργαλεία και με δικτύωση σε έναν από τους 5 τομείς των σχεδίων δράσης για την ισότητα, συγκεκριμένα στην καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας έχει αυτό σαν αντικείμενο πολύ σημαντικό, τα θέματα της βίας, το είπε και η κυρία Δαμαδάμα πολύ χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε λοιπόν η κυρία Δαμαδάμα, η Γραμματεία Ισότητας, να συνεισφέρει προσφέροντας υλικό και εργαλεία για το πώς τα ΑΕΗ θα ικανοποιήσουν τον στόχο της καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης, που είναι ένας από τους 5 στόχους, όπως είδατε και είπε η κυρία Αραγνώ στην αρχή. Άρα λοιπόν στην ειδικότητά της να προσφέρει κάτι φυσικά σε όλα τα ΑΕΗ, γιατί προφανώς θα είναι ελεύθερο σε όποιον και όποια θέλει να το αξιοποιήσει. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο θα το αναλάβει η ΕΘΑΕ, η οποία, όπως είπε η κυρία Κογκίδου, σύμφωνα με τον νέο νόμο, έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης των πολιτικών ισότητας στον ΑΕΗ, όπως έχει αρμοδιότητα παρακολούθησης όλων των πολιτικών των ΑΕΗ, διότι αποτελεί και το φορέα που πιστοποιεί, όπως ξέρετε, τα προγράμματα και τα λοιπά των ΑΕΗ. Εκεί λοιπόν στην ΕΘΑΕ θα μπορούσε να πάρει και αυτή ένα πρόγραμμα, ένα ποσό, το οποίο να στήσει ένα γραφείο που θα παρακολουθεί μονάχα τα θέματα ισότητας, δηλαδή θα παρακολουθεί το πώς θα υλοποιούνται τα σχέδια δράσης για την ισότητα, τα οποία αποτελούν στρατηγικό στοιχείο, ένα τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού του κάθε ΑΕΗ σύμφωνα με τον νόμο. Άρα λοιπόν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που τα ΑΕΗ θα πάρουν χρήματα για να υλοποιήσουν τις δράσεις, η Γραμματεία Ισότητας για να προσφέρει πρόσθετο υλικό και εργαλεία για τη σεξουαλική παρενόχληση, και η ΕΘΑΕ να μπορεί να παρακολουθεί το σύνολο της δράσης ισότητας των φύλων στα 24 ΑΕΗ. Αυτό λοιπόν το έχουμε υποβάλει αρμοδίως, το έχουμε υποβάλει αρμοδίως και στους φορείς που ασχολούνται με το ΕΣΠΑ. Περιμένουμε, το μόνο που παραμένει είναι η πολιτική έγκριση του ποσού αυτού, δηλαδή από 500.000 που είναι το πρόγραμμα τώρα μέσα στο προϋπολογισμό, να πάει 5,5 εκατομμύρια για να μπορέσουν να καλυφθούν όλα αυτά τα έξοδα. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί πραγματικά να... Δηλαδή, αν υπήρχε η πλήρης αποδοχή, αλλά η κυρία Κογκίδου νομίζω μας είπε πολύ χαρακτηριστικά, ακόμα και στο ΑΠΙΘΗ που είναι πολύ μεγάλο και πρωτοποριακό σε πολλά πράγματα, τελικά υπάρχουν οι αντιστάσεις. Αν λοιπόν δεν στηριχθούν με συγκεκριμένα κονδύλια οι δράσεις αυτές, δεν θα υλοποιηθούν και μετά θα έχουμε πάλι πρόβλημα με την επιλεξιμότητα του Horizon Europe, γιατί όπως ίσως ξέρετε ότι το Horizon Europe αναπτύσσει και βραβεία για τα καλύτερα σχέδια δράσης στην Ευρώπη, αλλά και
Θα θέλει κάθε φορά που θα ζητάμε τα χρήματα για μια έρευνα να δείξουμε ότι έχει γίνει και μια πρόοδος στο σχέδιο δράσης για την ισότητα. Όχι απλώς ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΕΗ όπως ήταν μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν θέλουμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Τα σχέδια τα δικά μας, το πρόγραμμα αυτό ως ΕΣΠΑ έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι είναι όριμο που λέμε στη γλώσσα των ΕΣΠΑ. Είναι όριμο, δηλαδή μπορεί άμεσα να αρχίσει, γιατί είναι σχεδιασμένο. Δηλαδή ο σχεδιασμός των 24 προγραμμάτων είναι ένας σχεδιασμός του επιμέρους προγράμματος του Υπουργείου. Άρα είναι όριμο, μπορεί αμέσως να αρχίσει να απορροφά τα χρήματα του ΕΣΠΑ εάν εκδηθεί και προχωρήσει και γίνει πρόσκληση για την υποβολή σχεδίου. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα και η δική μας η δέσμευση των μελών, των επιτροπών και όλα αυτά τα θεωρώ δεδομένα και προφανώς όπως και σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα δίνουμε παραπάνω από την ενέργειά μας. Χρειάζεται όμως η υποδομή η οποία είναι ακριβώς αυτά τα προγράμματα με το ΕΣΠΑ. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί συμφωνώ πάρα πολύ με όλα όσα υπόθηκαν πριν. Να πω μία τελευταία κουβέντα, έτσι τελείως ενημερωτική, ότι έχουμε στο ΕΠΑΝΤΙΟ, εκτός από την Επιτροπή Ισότητας, έχουμε και την Πολυδραστήρια Επιτροπή Ισότητας, έχουμε και ένα εργαστήριο σπουδών φύλου, το οποίο σας καλώ να γραφτείτε ως μέλη, μάλλον αποδέκτριες του newsletter και των ενημερώσεων, γιατί έχει γίνει αυτή τη στιγμή το εργαστήριο σπουδών φύλου του ΕΠΑΝΤΙΟ, επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πραγματικά μια λίστα και ενημερώνουμε για θέματα φύλου στα πανεπιστήμια και όχι μόνο, ευρύτερα, πάρα πολύ κόσμο. Και όσοι είσαστε εδώ, 68 άτομα, θα βάλω το mail του εργαστηρίου στο chat για να μπορέσετε να αποκαταστήσετε μια συστηματική ενημέρωση μέσω mail από το εργαστήριο σπουδών φύλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στρατηγάκη, για την παρουσίαση και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον για τον έμφυλο χάρτη των ΑΕΗ. Νομίζω ότι εκεί μπορούν να γίνουν και πολύ ωραίες συνέργειες και για το θέμα, για τη δράση που θα κάνουμε στο δικό μας έργο για την διαμόρφωση δικτών. Γιατί υπάρχει